Επιστροφή στο δελτίο μας. Παρά την οικονομική κρίση, νέοι επιχειρηματίες αποδεικνύουν ότι όταν υπάρχει θέληση, υπάρχει και τρόπος να διαπρέψεις. Το ρεπορτάζ είναι της Ευτυχίας Ανδρέου. Είναι νέοι, ονειροπόλοι, δημιουργοί και ναι, και επιτυχημένοι επιχειρηματίες. Ο λόγος για τους Μάρκο Πλατρίτη και Σιλιανό Λάμπρου, οι οποίοι κατάφεραν αυτό που για κάποιους φαντάζει ακατόρθωτο. Εν μέσω οικονομικής κρίσης, να εξελίξουν τις επιχειρήσεις τους σύντομα, αποτελεσματικά και με βούλα. Συγκεκριμένα, ο Μάρκος Πλατρίτης με την ιστοσελίδα του Etherial.eu κέρδισε στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό της Jurid για διαδικτυακές επιχειρήσεις με .eu domain το βραβείο επιλογής του κοινού, εφόσον έλαβε τις περισσότερες ψήφους χρηστών ανάμεσα σε δεκάδες άλλες υποψηφίους. Η νίκη είναι της Κύπρου, δεν είναι του Μάρκου Πλατρίτη. Είναι κυπριακή νίκη. Και πετύχαμε με αυτόν το βραβείο να αναδείξουμε την κυπριακή επιχειρηματικότητα. Η απονομή έγινε στο πλαίσιο μιας λαμπρής τελετής στις Βρυξέλλες, ενώ το βραβείο στο νέο Κύπριο επιχειρηματία απένιμε η πρώην Επίτροπος Δικαιοσύνης στην Κομισιόν Vivian Redding. The most nominated site is Etherial.eu. Πάρα πολύ σημαντικό να μην χάνουν τις ελπίδες τους οι νέοι και να προχωρούν ακάθεκτα για να επιτυχάνουν τους στόχους. Etherial Jewelry and Accessories, winner of the 2014 Most Nominated Business in Europe.